Έλα Δημήτρη, καλή σου μέρα. Πες μας πού βρίσκεσαι και για ποιο λόγο. Εκεί στη γέφυρα, ε. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα και στον Αντρέα. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη συμβολή της με τη Μεσογείον, όπου είναι η υπηρεσία ασύλου. Να σας πω, από το πρωί είναι πατής με πατός εδώ. Δηλαδή από τις 4 η ώρα το πρωί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ προκειμένου να πιάσουν σειρά. Πολλοί έχουν κοιμηθεί. Όταν φτάσαμε εδώ ήταν με τα στρώματά τους σκεπασμένοι και περιμένανε να είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη στη σειρά. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της αστυνομίας. Προσπαθεί να τους βάλει σε μία τάξη, να κρατήσουν τις αποστάσεις. Κάποια στιγμή το καταφέρνει. Προηγουμένως η ουρά είχε φτάσει, είχε στρίψει προς τη λεωφόρο Μεσογείων. Και εκεί που τους βάζει σε μία σειρά, βλέπετε ότι πάλι ο ένας πάνω στον άλλον. Τι κάνουν, προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Είναι η ετούντες άσυλο. Το υπηρεσία ασύλου έχει αρχίσει και λειτουργεί από τις 18 Μαΐου. Υπάρχει το αδιαχώρητο. Να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι είχε κλείσει για περίπου 2,5 μήνες, έτσι. Ακριβώς. Ήταν εξαιτίας του κορονοϊού, είχε κλείσει συγκεκριμένη υπηρεσία με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται τα αιτήματα, οι αιτήσεις. Άνοιξε 18 Μαΐου, προσπαθούν να βρουν μία λύση, να δοθεί μία λύση. Παρόλα αυτά, οι εικόνες είναι κυριολεκτικά τριτοκοσμικές. Αρκεί να σας πω ότι στην πρώτη σύνδεση την οποία είχαμε κάνει εδώ από την Κατεχάκη, γύρω στις 7.30 με 8 παρατέταρτο το πρωί, ήταν μία γυναίκα αστυνομικός η οποία προσπαθούσε να καθίσει και να βάλει τάξη σε διπλάσιο αριθμό από αυτό που βλέπετε τώρα. Φυσικά ήταν κάτι το αδύνατο. Αμέσως μετά, στο δεκάλεπτο, εμφανίστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Προσπαθούν οι άνθρωποι, προσπάθησαν, τους έβαλαν σε μία σειρά. Βλέπουμε στους ανθρώπους της ομάδας, τι να κάνουν. Η εικόνα είναι αυτή τώρα, την οποία βλέπετε. Πραγματικά δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους αστυνομικούς να τους βάλουν σε μία σειρά. Ούτε είναι η δουλειά τους, όπως πολύ σωστά λέτε, ούτε υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τους πρόσφυγες και με τους μετανάστες. Άλλα τους λένε, άλλα καταλαβαίνουν, αλλού τους λένε να σταθούν, αλλού πηγαίνουν. Είναι μια κατάσταση τριτοκοσμική. Και αν με ρωτήσετε, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν καθορίζουν. Αν ανοίγει 9 η ώρα η υπηρεσία ασύλου, γιατί δεν καθορίζουν από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή συγκεκριμένες μέρες και συγκεκριμένες ώρες να πηγαίνουν κατά εθνικότητες. Κάτι πάρα πολύ απλό. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους από το Πακιστάν, την Αλβανία, το Αφγανιστάν, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, ο ένας πάνω στον άλλον να προσπαθούν να λύσουν ο καθένας το δικό του ατομικό αλλά και εθνικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και όταν λέω εθνικό πρόβλημα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπορεί να θεωρηθούν, όπως λένε εδώ από την υπηρεσία, και ως πρόσφυγες, παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένοι να πάρουν τα χαρτιά τους και να εξετάσουν τις αιτήσεις τους. Μάλιστα, Δημήτρη Λάπα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα πολύ σημαντικό θέμα και με κοινωνικές προεκτάσεις πολύ βαθιές, για να δούμε ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Δηλαδή, πριν μας απασχολήσει τι γίνεται στα μπάρ της Μυκόνου και της ΝΑΦΠΑΚ του παρεμπιπτόντος που θα έρθει η Ελευθερία Τεβατζή, θα πρέπει να λυθούν τέτοια ζητήματα.